των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων στη γη που τους γέννησε, απειλείται άμεσα. Επήγει να ενταρικοποιήσουμε τις προσπάθειες για σωστή, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση. Επήγει να γίνει συνείδηση σε όλους εντός και εκτός Κύπρου πως η λύση πρέπει να βασίζεται σε αρχές και αξίες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και την αποχώρηση των επίκων. Να επανενώνει τη χώρα και το λαό μας στα πλαίσια δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να οδηγεί σε ενωμένο κράτος με μια κυριαρχία διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Να επανενώνει το κράτος και το λαό και όχι να θεσμοθετεί τη χωριστή διαβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Κάθε προσπάθεια που θα καταβάλλεται από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει τη στήριξή μας. Δεν πρόκειται όμως να υποστηρίξουμε χειρισμούς που ελάβνονται από σκοπιμότητες, που χαρακτηρίζονται από παλινδρομήσεις και αντιφάσεις. Δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε τακτικισμούς και πειραματισμούς που μας βάζουν σε περιπέτειες. Είναι πολύ καλά γνωστό, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, ότι διαφωνήσαμε με την τακτική που έχει επιλέξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να ακολουθήσουμε για την έκδοση κοινού ανακοινοθέντος. Είχαμε τονίσει ότι έπρεπε να συνεχίσουμε να απαιτήσουμε συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν με ένα λακωνικό ανακοινοθέν. Προειδοποιήσαμε ότι η προσέγγιση του Προέδρου και των άλλων πολιτικών κομμάτων για βελτίωση του πλαισίου λύσης όχι μόνο δεν θα απέδιδε, αλλά θα επέτρεπε στον κύριο Έρωγλου να θέσει δικές του απαράδεκτες απαιτήσεις. Δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας δικαίωσαν. Μετά από μια περιπέτεια 5 μηνών, ο κύριος Αναστασιάδης κατέληξε σε ένα ανακοινοθέν υποδεέστερο από το πλαίσιο των κοινών ανακοινοθέντων Χριστόφια Ταλάτ. Και να μου επιτρέψετε να επισημάνω ποια είναι τα σημεία στα οποία υπολείπεται. Η απάλυψη του προσδιορισμού αδιαίρετη σε συνδυασμό με την προσθήκη ότι αυτή καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπό το χάρτη του οργανισμού, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι στο ανακοινοθέν διασφαλίζεται μόνο η εξωτερική πτυχή της κυριαρχίας. Παραμένει όμως ανοιχτό το θέμα της εσωτερικής της διάστασης. Κατά τη διάρκεια των συνομιλών Χριστόφια Ταλάτ, η θέση μας ήταν ότι δεν συζητούμε το κατάλοιπο εξουσίας προτού συμφωνηθούν οι ομοσπονδιακές αρμοδιότητες. Στο ανακοινοθέν παραχωρείται το κατάλοιπο στις συνιστώσεις πολιτείες χωρίς δέσμευση για επαρκείς αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Αν αυτό συνδυαστεί με τη θέση του Προέδρου για αποκεντρωμένη ομοσπονδία με την οποία ξεκαθαρίζω ότι εμείς διαφωνούμε, το πρόβλημα καθίσταται μεγαλύτερο από ό,τι δείχνει εκ πρώτης όψεως. Η αναφορά σε συνιστώσεις πολιτείες περιλαμβανόταν μεν και στα κοινά ανακοινοθέντα Χριστόφια Ταλάτ, αλλά στην πορεία, όταν διαπιστώσαμε κακόπιστες ερμηνείες στην τουρκοκυπριακή πλευρά, διαφοροποιήθηκε στα έγγραφα συγκλήσεων αποκλήσεων, στα οποία γίνεται λόγος για ομόσπονδες μονάδες. Το κόμμα μας, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, στήριξε την έναρξη των συνομιλιών, παρόλο που εντόπισε πως το κοινό ανακοινοθέν μειονεκτεί σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Αυτό ήταν εξάλλου για μας αναμενόμενο. Είχαμε υποδείξει πως για την εγκατάλειψη των ανακοινοθέντων Χριστόφια Ταλάτ η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πλήρωνε τίμημα, όπως και πλήρωσε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Το σημαντικό πλέον είναι, εφόσον αρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία, το πάθημα να γίνει μάθημα. Διότι αν απορριφθούν επιτευχθείς συγκλήσεις, θα έχουμε παρόμοια και χειρότερα αποτελέσματα.
Είναι γι' αυτό τον λόγο που κρίνουμε θετική την αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν ότι όλα τα εκκρεμούντα θέματα θα είναι στο τραπέζι που εξ αντικειμένου παραπέμπει σε συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμενα. Η λύση του Κυπριακού, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, συνιστά για το αγέλειψη στην προτεραιότητα, γι' αυτό και θα στηρίξουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά υπέρβαση, όπως κάποιοι επιχειρούν να το παρουσιάσουν. Αντιθέτως, υποδηλεί συνέπεια στη διαχρονική, πατριωτική πολιτική του ΑΚΕΛ. Η στήριξη μας στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχώρηση σε θέματα αρχών. Αντιθέτως, απαιτούμε στις συνομιλίες ο Πρόεδρος να είναι συνεπής στις αρχές λύσης του Κυπριακού, να μην υποπέσει σε παλινδρομήσεις και αντιφάσεις και να λειτουργήσει συλλογικά. Θα συνομωτήσει το ΑΚΕΛ με το Δημοκρατικό Συναγερμό για Προώθηση Λύσης στο Κυπριακό? Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η προώθηση τέτοιων σενάριων. Να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το ΑΚΕΛ θα συνεργαστεί εντός του Εθνικού Συμβουλίου με όλα τα κόμματα, προκειμένου βασισμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο να επιδιώξουμε λύση του Κυπριακού προβλήματος. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν μπορεί να δει τις τεράστιες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μας με το Δημοκρατικό Συναγερμό, μάλλον πρέπει να ξανελέξει τη μοιοπία του, να μου επιτρέψετε να πω. Στήριξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αλλίωση των θέσεων μας σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Το ΑΚΕΛ, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, είναι κόμμα πατριωτικό και υπεύθυνο. Δεν πρόκειται στο Κυπριακό να λειτουργήσει με σκοπιμότητες όπως έπραξαν άλλοι, με στόχο να κερδίσει μερικούς πόντους στο πολιτικό παιχνίδι, έστω και αν χάσουμε τη μισή μας πατρίδα. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση σε όλα τα κόμματα να λειτουργήσουμε συλλογικά, υπεύθυνα και επικοδομητικά. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι η λύση, αν έρθει βέβαια, θα είναι δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη. Το κόμμα μας, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, διαδραμάτισε πρωτοπόρο ρόλο στους κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για τη δικαίωση της Κύπρου. Αυτό το ρόλο δεν τον εγκαταλείψαμε ποτέ. Έχουμε την ευγενή φιλοδοξία να είμαστε οι πρωταγωνιστές σε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που με δράσεις και πρωτοβουλίες θα είναι το ανάχωμα στον εθνικισμό και στο σοβινισμό. Όταν πριν από λίγα χρόνια είχαμε υποδείξει πως ο νεοφασισμός απλώνει τα πλοκάμια του στην Κύπρο, είχαμε χλεβαστεί. Τελικά, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε. Το ΑΚΕΛ δεν θα ανεχτεί να ζήσει ο κυπριακός λαός φαινόμενα τύπου Χρυσής Αυγής. Θα αντιπαλέψουμε ασυμβίβαστα και μέχρι τέλους τον νεοφασισμό και τα άρρωστα του τέκνα, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ευχή μας είναι παρόμοια ευθύνη να αναλάβει και η κυβέρνηση, αλλά και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, σε αυτό το συνέδριο θα συζητήσουμε φυσικά και τα θέματα της οικονομίας. Η συζήτηση για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην κυπριακή οικονομία έγινε πολλές φορές. Οι επιδερμικές και φανατισμένες αναλύσεις του τύπου «για όλα αυτά ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ» δεν πειθούν πλέον. Όσο περνά ο καιρός, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως ό,τι και αν έγινε επί Δημήτρη Χριστόφια, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι μικρομεσαίοι, τα λαϊκά στρώματα είχαν στο πρόσωπο του Προέδρου και της κυβέρνησης σύμμαχο. Πρόεδρος Αναστασιάδης εκλέγηκε γιατί κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία του λαού ότι μπορούσε καλύτερα. Δεσμεύτηκε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχτεί κούρεμα καταθέσεων. Ότι είχε έτοιμα δύο διακρατικά δάνεια που θα του έδιναν την άνεση να διαπραγματευτεί με την Τρόικα για να αλλάξει επώδυνες πρόνοιες του μνημονίου. Δεσμεύτηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση για ιδιωτικοποιήσεις. Τελικά, να μου επιτρέψετε να πω ότι όσα έγιναν τον Μάρτιο του 2013 έδωσαν στη λέξη δέσμευση άλλο περιεχόμενο. Μέσα σε ένα βράδυ η Κύπρος έγινε το πειραματόζωο των δανειστών. Η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια
κατέστησε την Κύπρο το μεγαλύτερο θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο τραπεζικός τομέας συρρυκνώθηκε για να διαρθρώθηκε βία, με αποτέλεσμα νοικοκυριά και μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς δυσκολίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επιβλήθηκαν επιπλέον περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση. Έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση Αναστασιάδη οι ιδιωτικοποιήσεις, απόφαση που άνοιξε το δρόμο για εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Να μου επιτρέψετε να πω ότι για την ακρίβεια, όταν μετέβηκαν στις 14 του Μάρτη στο περιβόητο των πλέον Eurogroup, είναι η κυπριακή κυβέρνηση που υπέβαλε την πρόταση για ιδιωτικοποίησης. Ανεξάρτητα με το τι έλεγε προεκλογικά, και όπως σας βλέπω και με βλέπετε, να θυμάστε ότι σε 5 χρόνια όταν θα συζητούμε ξανά στο συνέδριο μας, δυστυχώς και πάλι θα επαναβεβαιωθεί η θέση την οποία υποστηρίζουμε εμείς σήμερα. Και θα το δούμε όλοι στην πράξη, εάν και εφόσον και παρελπίδαν καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει τις αποφάσεις της για τις ιδιωτικοποιήσεις. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ισχυρίζεται πως το μνημόνιο είναι μονόδρομος. Εμείς λέμε πως το μνημόνιο είναι δρόμος αδιέξοδος. Η κυπριακή οικονομία καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα της ανάπτυξης. Για το 2013 το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ύφεση 5,5%. Το δημόσιο χρέος έχει ήδη ξεπεράσει το 110% του ΑΕΠ, ενώ οι εκτιμήσεις της Τρόικα λένε ότι πριν από το 2016 δεν θα υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα για να αντιστρέψουν την εκθετική πορεία που καταγράφει η οικονομία. Η ανεργία έχει φτάσει στο τέλος του Νιόβρη το 17,5%, ενώ στους νέους ξεπέρασε το 40%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα έχουν φτάσει τα 24,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τράπεζες έχουν σταματήσει την παροχή δανείων προς την πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να βαθαίνει η ύφεση. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του μνημονίου, ο λαός αναμένει με αγωνία την άνοιξη που του υποσχέθηκα. Δεν τη βλέπει στον ορίζοντα. Αναμένει να ζήσει στην καθημερινότητα του την κυβερνητική πεποίθηση πως τα δύσκολα πέρασαν. Αυτό που ζει μέχρι στιγμής είναι πως τα δύσκολα είναι εδώ. Τον σφίγγουν καθημερινά μέσα στη μεν γεννημίας πολιτικής σχεδιασμένης για το κέρδος των λίγων. Δεν αναφέρομαι απλώς σε απαιτήσεις της Τρόικα, αλλά και σε πολιτικές αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός πως κλήθηκαν όλοι ανεξαιρέτως να πληρώσουν φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας για να ελαφρυνθούν, όπως δήμωσε δηλώσια ο Υπουργός Εσωτερικών, αυτοί που θα επανεκκινήσουν την οικονομία. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η πολιτική απόφαση για επέκταση των ωραρίων των καταστημάτων. Είναι κάποιος που δεν γνωρίζει ποιον απέτηση ήταν αυτό και σε ποιους θα αποφέρει κέρδη, στραγγαλίζοντας χιλιάδες μικρομεσαίους. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε και να πούμε πως τα δύσκολα πέρασαν. Μόλις πριν λίγους μήνες μπήκαν νέες πρόνοιες στο μνημόνιο. Πρόνοιες που απαγορεύουν την προστασία της πρώτης κατοικίας από τις εκποιήσεις, που απαγορεύουν τη μείωση των επιτοκίων, που υποθηκεύουν τις υποδομές για το φυσικό αέριο στις προσταγές της Τρόικα. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε όταν οι περικοπές σε παιδεία και υγεία φτάνουν στα 70 και πλέον εκατομμύρια. Δυστυχώς, τα συγχαρητήρια που δίνει η Τρόικα στην κυβέρνηση δεν είναι αρκετά για να δώσουν διέξοδο σε χιλιάδες Κύπριους που αντικρίζουν το αύριο με αβεβαιότητα. Κάθε φορά που το ΑΚΕΛ υποδεικνύει το τέλμα στο οποίο βρίσκεται η Κύπρος, συναντά την ίδια επαναλαμβανόμενη απαξίωση. Το ΑΚΕΛ να μην μιλά. Το ΑΚΕΛ, και το ξεκαθαρίζω αυτό για ακόμα μια φορά, δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει το δικαίωμα και το καθήκον του να υπερασπίζεται το λαό και τους εργαζόμενους. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός και εκτός Βουλής. Θα συνεχίσει και θα εντείνει την προσπάθεια του για κινητοποίηση του λαού, προκειμένου να υψωθεί φωνή διαμαρτυρίας έναντι της θύελλας των αντιλαϊκών πολιτικών. Και αυτόν κάνουν καλά να το βάλουν στο μυαλό τους όλοι.
Το ΑΚΕ λοιπόν θα συνεχίσει να μιλά. Γι' αυτό και καταθέτει προτάσεις. Ήρθε η ώρα και η κυβέρνηση Αναστασιάδη να πάψει απλώς να εκδίδει διατάγματα και να αρχίσει να ακούει. Να δημιουργήσει προϋποθέσεις για συνεννόηση, προτού να είναι αργά. Ήρθε η ώρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης να γίνει περισσότερο ωφέλιμος για τον τόπο και λιγότερο αρεστός για την Τρόικα. Να ξανασκεφτεί τις προτάσεις που καταθέσαμε για ορθή διαχείριση του φυσικού μας πλούτου, μείωση των ενοικίων και προστασία της πρώτης κατοικίας, για αναστολή διώξεων για χρέη προς το δημόσιο, σχέδια αναδιάρθρωσης και επιμήκυνσης των δανείων, διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για ακύρωση του διατάγματος επέκτασης του ωραρίου των καταστημάτων. Ήρθε η ώρα να αρχίσει να κυβερνά, όχι απλώς να υπακούει στις προσταγές της Τρόικ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αφισβητείται πλέον η Τρόικ. Σίγουρα εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι αρκετή η κατάργηση της, αν δεν ανατραπούν στην πράξη οι πολιτικές της. Μόνο στην Κύπρο δεν τολμούν οι κυβερνώντες να αντισταθούν στους δανειστές. Σε ολόκληρη την Ευρώπη συζητιέται εδώ και καιρό το μέλλον της Ευρωζώνης. Σήμερα, εχθές για την ακρίβεια, εδόθηκε στη δημοσιότητα μια δήλωση του διοικητή της Τράπεζας, της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος με τη μεγαλύτερη ευκολία λέει ότι όπως μέχρι σήμερα οδηγούνταν οι τράπεζες σε χρεοκοπία, με το κούρεμα των καταθέσεων και άλλες μεθόδους, θα πρέπει τώρα να οδηγηθούν και κράτη σε χρεοκοπία. Αυτό θα πρέπει επιτέλους να μας ξυπνήσει για τις πολιτικές που ακολουθούνται από τη Γερμανία, η οποία επιβάλλει την άποψή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να αντισταθούμε. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη συζητιέται εδώ και καιρό το μέλλον της Ευρωζώνης. Πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι και αναλυτές συζητούν, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις. Μόνο στην Κύπρο δεν επιτρέπεται αυτός ο διάλογος. Μόνο στην Κύπρο, όπου για πρώτη φορά κατατέθηκε ολοκληρωμένη μελέτη για έξοδο από το μνημόνιο και συντεταγμένη έξοδο από την Ευρωζώνη, δεν επιτρέπεται να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε. Η ανάλυση του ΑΚΕ έφτασε στο συμπέρασμα πως έξοδος από το μνημόνιο σημαίνει και έξοδος από το ευρώ. Όμως μια τόσο σοβαρή απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί δίχως προβληματισμό και διαβούλευση. Γι' αυτό ακριβώς απευθύναμε έκκληση στον πρόεδρο Αναστασιάδη, για να συζητήσουμε συλλογικά πώς μπορούμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που υπάρχει. Μέχρι στιγμής, το μόνο που εισπράττουμε είναι απαξίωση και αφορισμό, που εκτός των άλλων, να μου επιτρέψετε να πω, ότι υποτιμά και την νοημοσύνη μας. Τι απαντούν? Το ΑΚΕΛ θέλει να φύγουμε από το ευρώ, αυτό σημαίνει θα φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως τα 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εκτός ευρώ τέθηκαν εκτός της Ένωσης? Ξεκαθαρίζουμε για πολλωστή φορά. Το ΑΚΕΛ τάσσεται υπέρ της Ευρώπης. Όχι όμως αυτής της Ευρώπης που έχουν οικοδομήσει οι πολιτικοί φίλοι του κ. Αναστασιάδη. Τασσόμαστε υπέρ της Ευρώπης της ειρήνης και της δημοκρατίας. Υπέρ της Ευρώπης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της συνοχής. Υπέρ της Ευρώπης των λαών. Η πρόταση του ΑΚΕΛ είναι αφελής, επιπόλαιη και επιφανειακή, μας λένε. Η πρόταση του ΑΚΕΛ είναι μελετημένη. Περιλαμβάνει οικονομικές, νομικές και τεχνικές παραμέτρους που μακάρι να τις είχαμε όλοι υπόψη την ώρα που αποδεχόμαστε καταστροφικές απαιτήσεις όπως το κούρεμα των καταθέσεων. Εκτός εάν θεωρούμε αφελείς, επιπόλαιος, επιφανειακούς και νομπελίστες οικονομολόγους, όπως τον κύριο Μπισαρίδη ή τον κύριο Κρούκμαν, που έθεσαν ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό. Με την πρόταση του ΑΚΕΛ, μας λένε, θα υπάρξουν τρομακτικές ελλείψεις σε εισαγόμενα προϊόντα και φάρμακα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για να το απαντήσω αυτό. Θα ρωτήσω μόνο το αυτονόητο. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι ήδη έχουμε ελλείψεις σε φάρμακα? Ελλείψεις που οδηγούσαν στο θάνατο ασθενείς. Υπάρχει όμως και το άλλο. Με μειωμένα ως μηδαμινά εισοδήματα εξαιτίας του μνημονίου, πόσο εύκολο είναι σήμερα να αγοράσει ένα νοικοκυριό
εισαγόμενα προϊόντα ή φάρμακα, είτε μνημόνιο μας λένε, είτε χρεοκοπία. Μπορεί όμως κάποιος να μας περιγράψει πόσο διαφορετική θα είναι η χρεοκοπία από αυτό που ζούμε? Ας δουν την Ιρλανδία που τα κατάφερε. Είναι το τελευταίο επιχείρημα όσων επιμένουν να βλέπουν το μνημόνιο ως μονόδρομο. Στην Ιρλανδία, η ύφεση των τελευταίων χρόνων έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό τις τιμές των ακινήτων που η αξία των εγγύσεων στα δάνεια που έχουν δώσει οι τράπεζες έχει μειωθεί σε βαθμόν που ενδεχομένως να καταστήσει αναγκαίο στο μέλλον την ύπαρξη νέου προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ιρλανδικών τραπεζών. Συνολική υποτίμηση που έχει υποστεί η Ιρλανδική οικονομία έχει μειώσει σημαντικά το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας. Το κυριότερο όμως είναι ότι η έξοδος της Ιρλανδίας από το μνημόνιο είναι επίπλαστη. Η Ιρλανδία δεν απαλλάχτηκε από τη λιτότητα, την ανεργία και τις ιδιωτικοποιήσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα το μνημόνιο γίνεται επίσημη πλέον πολιτική της κυβέρνησης ως ιδεολογία που έχει εμποτίσει την οικονομική πολιτική της χώρας. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, το ΑΚΕΛ δεν εκπώνησε τη μελέτη του για έξοδο από το μνημόνιο για να παρακολουθεί κρίνοντας από μακριά. Θα παραδώσουμε στον Πρόεδρο, πέρα των προτάσεων που προανάφερα, και άλλες προτάσεις για στήριξη της οικονομίας και για αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει τον τόπο, με την ελπίδα να προωθηθούν από την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την προστασία όσων έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα σήμερα που αυξάνεται η φτώχεια. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, καταλήγοντας θέλω να πω ότι είμαστε βέβαιοι ότι το ΑΚΕΛ θα εξέλθει πιο ισχυρό μέσα από αυτό το συνέδριο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεχτήκαμε τόση πολιτική επίθεση τα τελευταία χρόνια που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έναν κομμάτι του κόσμου το ΑΚΕΛ κλονίστηκε. Όμως, ουδέποτε το κόμμα μας ξεπέρασε τις δοκιμασίες αφισβητώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Όπως ουδέποτε επέτρεψε να αφισβητηθεί η ποιοτική του διαφορά από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Πρέπει όλοι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι έναντι του κόμματος κάθε φορά που εντοπίζουμε ή και ανεχόμαστε φαινόμενα ξένα προς το ΑΚΕΛ στην κομματική μας ζωή. Συμπεριφορές όπως ο παραγοντισμός, η αυτοπροβολή, η ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων είναι ξένες με την ιδιότητα του μέλους του ΑΚΕΛ και ξένες πρέπει να παραμείνουν αν θέλουμε να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη με την οποία μας πιστώνει ο λαός εδώ και 90 χρόνια. Σε αυτό, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η ηγεσία του κόμματος αλλά και το σύνολο των στελεχών πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μου επιτρέψετε να πω και αμήλικτοι. Το ΑΚΕΛ βέβαια δεν είμαστε μόνο όσοι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Είμαστε πολύ περισσότεροι έξω από αυτή την αίθουσα που περιμένουν από εμάς να επαναβεβαιώσουμε τον ρόλο της ριζοσπαστικής δύναμης που είναι ασπίδα για τον λαό. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους απογοητεύσουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αναλωθούμε στις συζητήσεις, αλλά και να ρηχτούμε στη δουλειά. Το ΑΚΕΛ, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, δεν είναι η καθημερινή δουλειά των επαγγελματικών στελεχών. Είναι το λαϊκό ποτάμι των χιλιάδων που μπορεί να βρίσκεται παντού. Στις συνοικίες, στους συλλόγους, στις κοινότητες. Το ΑΚΕΛ δεν είναι μόνο τα κομματικά στελέχη και μέλη. Είναι και όλος αυτός ο πολιτικοποιημένος κόσμος με τον οποίο μπορούμε να συναντηθούμε σε κοινή δράση για τον εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του κράτους και της κοινωνίας. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που ασφιχτιά μέσα στις παροχημένες αντιλήψεις που θέλουν να κρατούν την κοινωνία μας δεμένη με το παλιό και το σάπιο. Μπορεί να έχουμε τη δική μας ανάλυση για την κοινωνία και την οικονομία, για το σύστημα στο οποίο ζούμε,
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε θέσεις και ιδέες, να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, δεν ήταν λίγοι αυτοί που βιάστηκαν να ρίψουν κάτω τις σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που ισχυρίστηκαν πως άλλαξαν τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που νόμισαν πως μας έκανα χάρη που μας ανέχτηκαν. Δεν είναι λίγοι όλοι αυτοί, αλλά και δεν είναι αρκετοί για να μας λυγίσουν. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί το λαϊκό κίνημα, όλους εμάς, κανένας δεν είναι ικανός να μας σταματήσει κάθε φορά που ορθώνουμε το ανάστημά μας. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και τώρα, για να υπερασπιστούμε αυτόν τον τόπο, για να κερδίσουμε τον λαό, για να ξερασπώσουμε το μέλλον.